Στις 5 Ιουνίου αρχίζει η μάχη της Γαλλίας. Στις 22 του μηνός η Γαλλία συνθηκολογεί. Τον Αύγουστο ο πόλεμος μεταφέρεται στους εθέρες. Ραφ εναντίον Λουφτβάφε στη μάχη της Αγγλίας. Οι πιλότοι της Ραφ είναι οι νικητές στην κρίσιμη αερομαχία στις 15 Σεπτεμβρίου πάνω από το Λονδίνο. Η γερμανική απόβαση αναβάλλεται επαόριστον. Στη σκέψη του Χίτλερ είναι ήδη οι ρωσικές στέπες. Αλλά ο Ιταλός σύμμαχός του έχει αρχίσει τα πολεμικά παιχνίδια. Ο Μουσολίνι έχει ξεκινήσει τη μεγάλη περιπέτεια στην Αφρική, πρώτα στην Ανατολική, εισβάλλοντας στην Βρετανική Σομαλία. Κατόπιν στη Βόρεια, από τη Λιβύη προς την Αίγυπτο. Η επόμενη έκπληξη που επιφυλάσσει στον Χίτλερ είναι η επίθεση στην Ελλάδα. Θα την κατακτήσει, λέει, σε 15 ημέρες. Επιτίθεται στις 28 Οκτωβρίου. Στις 15 ημέρες οι Έλληνες είναι στην αντεπίθεση. Ο Χίτλερ στέλνει τον Ρόμελ, ιδιοφύα στον πόλεμο των κινήσεων, στη Λιβύη και αρχίζει την επιχείρηση Μαρίτα στα Βαλκάνια. Πρέπει να εξασφαλίσει τα πετρέλαια της Ρουμανίας, όπου ο γερμανικός στρατός βρίσκεται από τον Οκτώβριο. Στις 17 Απριλίου του 1941 συνθηκολογεί η Ιουγκοσλαβία. Στις 21 Απριλίου η Ελλάδα. Τον Μάιο, στη μάχη της Κρήτης, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές κατακτούν το νησί. Αλλά έχουν τόσες απώλειες ώστε ο Χίτλερ θα αποφύγει να τους χρησιμοποιήσει πάλι σε ανάλογες αποστολές. Έχει χάσει πολύτιμο χρόνο. Στις 22 Ιουνίου αρχίζει η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Τρεις ομάδες γερμανικών στρατιών, 3 εκατομμύρια άνδρες, 3.600 θωρακισμένα σε τρεις κατευθύνσεις. Λένιγκραντ στο βορρά, Μόσχα στο κέντρο, Κίεβο στο νότο. Οι γερμανικές στρατιές προωθούνται, αλλά ο Χίτλερ δεν ακούει τους στρατηγούς του. Θα τους ακούει όλο και λιγότερο στο εξής και στρέφει το κύριο βάρος της επίθεσης στο νότο, στις πλούσιες πεδιάδες της Ουκρανίας. Έρχεται το φθινόπωρο, η βροχή γίνεται λάσπη, πέφτει το πρώτο χιόνι, χειμώνας. Στις 5 Δεκεμβρίου του 1941... οι Γερμανοί απέχουν 25 χιλιόμετρα από την Μόσχα. Στις 6 Δεκεμβρίου ο στρατάρχης Ζούκοφ αντεπιτίθεται, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου στην άλλη άκρη του κόσμου, στο Pearl Harbor της Χαβάης, η πορεία του πολέμου αλλάζει. Οι ιαπωνικά αεροπλάνα επιτίθενται στον αμερικανικό στόλο. Η Ιαπωνία, που έχει υπογράψει τον Απρίλιο σύμφωνο μη επίθεσης με τη Σοβιετική Ένωση, έχει κάνει την επιλογή της. Θέλει την Νοτιοανατολική Ασία με τις πολύτιμες πρώτες ύλες και κυρίως τα πετρέλαια της Ινδονησίας. Και επιδιώκει να δημιουργήσει μια τεράστια αμυντική περίμετρο κατακτώντας τα νησιά του Ειρηνικού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπαίνουν στον πόλεμο. Έρχεται το 1942.